Κοίταξε, ο Ολυμπιακός με τη Δυναμό έδειξε στοιχεία τα οποία δείχνει όλη τη χρονιά. Δεν μας έδειξε κάτι καινούριο. Εκείνο το οποίο μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια ομάδα ανέτοιμη και δεν φούλαρε στα τελευταία 30 λεπτά. Περίμενα δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήταν κατηχιστικός για μια ομάδα που έχει να παίξει 2 μήνες ποδόσφαιρο. Μεγάλο πρόβλημα η τετράδα του στην άμυνα. Εκεί χάνει το πρωτάθλημα στα center back ουσιαστικά και στο center for. Για άλλη μια φορά έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Για άλλη μια φορά έδειξε ότι στις μεταγραφές ουσιαστικά πέταξε λευκή πετσέτα με τον Τωροσίδη, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και ένα center for τον οποίο τον πήραν και δεν παίζει καθόλου εδώ και 2 μήνες. Ένα center for ο οποίος είναι 48 κιλά σαν το κελέκι να πούμε και παίζει μία ο Χασάν, μία ο Γκερέρο. Μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλά χαφ, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Προβλήματα μεσοαμυντικά, πολλά ατομικά λάθη, ιδιαίτερα από τον δεξί στόπερ και από τον Ουκρανή, ήταν το πρόβλημα στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού και χτυπούσαν από εκεί. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Είδα την αδυναμία του Ολυμπιακού και χτυπούσαν από εκεί. Δίκαια ο Ολυμπιακός απεκλείστη. Το θέμα είναι ότι δεν διόρθωσε την αδυναμία του ούτε στο στόπερ, ούτε στα φόρ. Δηλαδή, πήρε center back, για να τελειώσω, πήρε center back γέρο, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο 36, και πήρε center for, ο οποίος είναι αναπληρωματικός, των 2 center for του Ολυμπιακού. Δηλαδή, οι μεταγραφές που έκανε είναι παγκίτες. Τι να πω εγώ, του Ολυμπιακού η χρονιά τελείωσε χθες. Το κύπελο μπορεί να το πάρει και η προοδευτική που λένε. Αλλά σίγουρα ένα τελικό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ένα κύπελο που θα παίρνει ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτό το ΠΑΟΚ να του πάσει τον τάπο είχε ένα ενδιαφέρον. Νομίζω είναι και το μοναδικό ενδιαφέρον πλέον του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.